Κυρία Δαρατσιανού, αλλάζουν τα δεδομένα στον εμβολιασμό. Βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα όσο θα περιμέναμε. Πείτε μας πώς είναι η κατάσταση. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι στο εμβολιαστικό κέντρο το δικό μας έχουν πραγματοποιηθεί 14.000 δόσεις. Γενικά ο νομός Λασιθίου είναι ο πρώτος στην Κρήτη σε εμβολιασμούς, ωστόσο ισχύει αυτό που είπατε. Υπάρχει μία φθήνουσα πορεία και μου δίνεται τώρα την ευκαιρία να κάνω κι εγώ έκκληση στους συμπολίτες μας, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Υπάρχουν εμβόλια, υπάρχουν όλες οι εταιρείες των εμβολίων που κυκλοφορούν, άρα έχουν τη δυνατότητα επιλογής εμβολίου. Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι εμβολιασμοί, διότι είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε από αυτή την κρίση. Είναι μονόδρομος, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε την ελευθερία μας και δυστυχώς αν δεν το καταφέρουμε αυτό και αν δεν αυξηθούν οι εμβολιασμοί, μπορεί να βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση το Σεπτέμβριο να είμαστε μπροστά σε ένα καινούριο νέο κύμα. Γνωρίζετε κι εσείς όπως όλοι μας ότι ήδη στην Κρήτη υπάρχει η μετάλλαξη Δέλτα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμη πόσο επιθετική είναι και πόσο βαριά θα νοσούν. Αυτοί που θα νοσήσουν, πόσο βαριά θα εξελιχθεί η νόσηση αυτή, η δική τους. Επιχειρείται αυτή την περίοδο να διευκολυνθούν οι απομακρυσμένες περιοχές. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις και αποφάσεις? Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις του Υπουργείου, ωστόσο εμείς δεν έχουμε κάτι επίσημο στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, άρα δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Όταν όμως δοθούν οι οδηγίες, εμείς θα ακολουθήσουμε πιστά το πρωτόκολλο το καινούριο που θα έρθει, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και τους ανθρώπους που είναι κατακεκλεισμένοι και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο. Πόσο εφικτό είναι τώρα να στηθούν, αν γίνει τελικά, κάποια επιπλέον εμβολιαστικά κέντρα στο οροπέδιο ή σε άλλα σημεία της επαρχίας από προσωπικό του νοσοκομείου, θα γίνει αυτό, πώς ακριβώς? Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα γιατί δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Αυτό που λέγεται είναι μάλλον οι κινητές μονάδες ίσως να υποπιστούν αυτό το κομμάτι. Μέχρι πότε θα γνωρίζουμε αν... Από ό,τι λέει το Υπουργείο, στον μήνα που θα μπει, μέχρι τα μέσα του μήνα ίσως να έχουμε καταλήξει ακριβώς πώς θα πραγματοποιηθεί αυτό το εμβολιασμό στους αυτούς τους ανθρώπους. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα τώρα, τα κρούσματα κτλ, είμαστε ήσυχα στο νοσοκομείο της ίδιας το ένα? Στο νοσοκομείο είμαστε ήσυχα, δεν νοσηλεύουμε κανένα κρούσμα. Υπάρχουν σποραδικά, κατά διαστήματα υπήρχαν, ωστόσο το προσωπικό το δικό μας κάνει τη σωστή πλάτηση και δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Όμως είναι μια καλή πάλι περίοδος για το Λασίθι γενικότερα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εμείς είμαστε σε μια μόνιμη ετοιμότητα. Υπάρχει το προσωπικό, το εκπαιδευμένο για να αντιμετωπίσει ό,τι συμβεί και υπάρχει και η Επιτροπή Λοιμόξεων όπου αναλαμβάνει την ιχνηλάτηση και ό,τι άλλο χρειάζεται για να αποφύγουμε μια περαιτέρω διασπορά αν εμφανιστεί κάποιο κρούσμα.